Είμαστε σήμερα εδώ εκ μέρους σωματείων και μαζικών φορέων του Χαϊδαρίου, όπως βρισκόμαστε κοντά σας όλα αυτά τα χρόνια, για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Καλύτερη υγεία για όλο τον λαό, καλύτερες συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους, κάτι το οποίο δυστυχώς διαχρονικά τώρα δεν έχει λυθεί. Το χάλι της υγείας και βέβαια και του Αττικού Νοσοκομείου το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά από πρώτο χέρι. Δεν δημιουργήθηκε τώρα, είναι διαχρονικές οι ευθύνες, γιατί ένα νοσοκομείο το οποίο θα έπρεπε να είναι στολίδι για όλη τη Δυτική Αττική, το άφησαν να υπολειτουργεί, το άφησαν να είναι υποσταλεχωμένο όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς βλέπουμε την εικόνα στην εφημερία να πρέπει κάποιος να περιμένει ατέλειωτες ώρες, να υπάρχουν ράτσα στους διαδρόμους, να μένουν κλειστές κλινικές ή κρεβάτια μεθ. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα, δεν δημιουργήθηκε μόνο με τον κορονοϊό και οι ευθύνες, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να αναζητηθούν και τα προηγούμενα χρόνια που δυστυχώς δεν πήραν κανένα μέτρο για την ενίσχυση και του Αττικού Νοσοκομείου αλλά και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η κυβέρνηση είχε όλο το χρόνο, αυτό το οκτάμηνο, από το Μάρτιο, θυμάστε αμέσως μετά τον κορονοϊό. Σε αυτό το σημείο εδώ είχαμε ξανασυγκεντρωθεί με απόφαση του Σωματείου και διεκδικούσαμε να πάρθουν μέτρα ούτως ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα τα οποία όλοι έλεγαν ότι έρχονται. Υπήρχε λοιπόν όλος αυτός ο χρόνος για την ενίσχυση του προσωπικού. Υπήρχαν βέβαια υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι θα προχωρήσει σε μονιμοποιήσεις και πρόσκληψη προσωπικού με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στον χώρο της υγείας, δεκάδες χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία, οι οποίες δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί. Γίνονται μπαλώματα, προσλαμβάνουν επικουρικό προσωπικό ή προσωπικό ορισμένου χρόνου και βέβαια οργιάζουν οι εργολάβοι στην ζήτηση, στην φύλαξη και βέβαια θα υπάρχει γενίκευση όπως φαίνεται και σε άλλες κατηγορίες. Τα αιτήματα των εργαζομένων είναι απολύτως δίκαια, τα στηρίζουμε. Θέλουμε νοσοκομεία που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες που έχει ο λαός μας. Δεν μπορεί να βλέπουμε συνανθρώπους μας να ταλαιπωρούνται τόσο πολύ για να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να γίνεται επιλογή για το ποιος θα ζήσει και το ποιος θα πεθάνει. Αυτά νομίζουμε ότι δεν αρμόζουν σε ανθρώπους που θέλουν μια κοινωνία διαφορετική. Μια κοινωνία όπου θα έχουν θέση όλοι, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, το αν είναι άνεργοι ή όχι, το αν είναι μετανάστες ή έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό λοιπόν τον αγώνα των εργαζομένων που σήμερα έχει πάρει πραγματικά, έχει φουντώσει και γίνεται σε όλη την Ελλάδα, τον στηρίζουμε απόλυτα. Εμείς προχθές σαν σωματεία και μαζικοί φορείς του Χαϊδαρίου κάναμε κινητοποίηση στο ΙΚΑ της πόλης μας, γιατί όλη η πυραμίδα της υγείας έχει προβλήματα. Τα ΙΚΑ είναι υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν. Τα νοσοκομεία είναι σε αυτό το χάλι. Και εδώ να σας πω κάτι ακόμα σε σχέση με το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, το παλιό Λιμωδών, το οποίο το έκλεισαν πριν από μερικά χρόνια. Παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ανοίξει το νοσοκομείο, δεν άνοιξε και όχι μόνο δεν άνοιξε, αλλά και αυτά τα εξωτερικά ιατρία που λειτουργούσαν έχουν ουσιαστικά μειωθεί πάρα πολύ. Και βλέπετε 135 κρεβάτια που είχε το Λιμωδών, αν σήμερα είχαν μπει στην υπηρεσία του συστήματος υγείας, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση στο Αττικό και σε άλλα νοσοκομεία, το να έχουμε ράτσα ή ατέλειωτες ουρές για τους ασθενείς. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι είμαστε εδώ, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, ό,τι και να κάνουνε, να μας φημώσουνε. Η φωνή μας θα ακούγεται όλο και πιο δυνατή, όσο τα προβλήματα παραμένουν, όσο δεν δίνονται λύσεις για να δοθεί μια ανάσα πραγματικά στα νοσοκομεία. Την ανάσα που προσπαθούν να στερήσουν από εμάς πρέπει να την έχουμε, πρέπει να την εκφράσουμε με δυναμικό τρόπο. Έχουμε αγώνες μπροστά μας. Είπε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, έχουμε τον γιορτασμό του Πολυτεχνείου, έχουμε την απεργία στις 26 Νοέμβρη και βέβαια αγώνες μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δίκαια. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και θα είμαστε πάντα εδώ.